Η άντληση των υγρών καυσίμων στο πρατήριο όπου βρέθηκε η βόμβα ξεκίνησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και αναμένεται να ολοκληρωθεί τουλάχιστον 4 ώρες μετά, ώρα κατά την οποία τα ηνία θα πάρουν οι πυροτεχνουργοί του στρατού προκειμένου να μπορέσουν να την εξουδετερώσουν. Η βόμβα της αεροπορίας που χρονολογείται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκεται σε βάθος 5 μέτρων και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του στρατού πρέπει το μήκος του να είναι περίπου 1 μέτρο. Φυσικά ανησυχούμε σαν Δήμος, είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των κατοίκων. Έχουν έρθει βιτία από την ΕΚΟ να αδειάσουν τις εξαμενές καυσίμων από το Βεζινάτικο προκειμένου ο στρατός, τα παιδιά δηλαδή που είναι εδώ, για να μπορέσουν να την απενεργοποιήσουν και, και να την πάρουν. Την αεροπορική βόμβα που είναι θαμένη σε βάθος περίπου 5 μέτρων ανακάλυψαν το πρωί εργαζόμενοι εταιρείας που έσκαβαν στο χώρο του πρατηρίου προκειμένου να εγκαταστήσουν δεξαμενή αερίου για το βενζινάδικο. Είχε πλημμυρίσει μέσα, υπάρχει νερό από κάτω. Είχαν βγει και βάλαμε μια αντλία και τη στιγμή που τραβάγαμε τα νερά πέσανε τα χώματα και εμφανίστηκε στη δεξιά πλευρά της δεξαμενής. Και ουσιαστικά φαινόταν το μπροστά κομμάτι. Φαίνεται το μπροστά της κομμάτι, ναι. Από το πρωί είδαμε μια κινητικότητα εδώ, στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική. Και από ερωτήσεις που κάναμε, μάθαμε ότι ενώ σκάβανε για να φτιάξουν φρεάτιο για αέριο, βρήκανε μια βόμβα του Δευτέρου Παγκοσμίου. Ο χώρος του πρατηρίου στην οδό Μοναστηρίου παραμένει αποκλεισμένος από το πρωί, ενώ μετά την άντληση των καυσίμων γύρω στις 5 το απόγευμα θα γίνει προσπάθεια εκένωσης της περιοχής. Θα απομακρυνθούν με τη βοήθεια της δημοτικής αστυνομίας οι κάτοικοι που οι πολυκατοικίες τους συνορεύουν με το πρατήριο ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς και οι πυροτεχνουργοί του στρατού θα ξεκινήσουν τη διαδικασία εξουδετέρωσης της βόμβας.